Λοιπόν, έχω δίπλα μου τον Δημήτρη Καζάκη, Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ. Δημήτρη, τι γίνεται? Έχεις καμιά εξέλιξη που κρίνεις ότι θα σπρώξεις τα πράγματα προς τα εμπρός? Δεν ξέρω αν έχεις πληροφορηθεί και το περιεχόμενο της ομιλίας Σαμαρά, έτσι? Γιατί ναι, εμείς... ναι, κάτι λίγα. Λοιπόν. Γιατί και εμείς δεν το έχουμε μάθει. Ναι, έχει βγει ο Σαμαράς μέσα και συνεχίζει την άτεκτη γραμμή. Νομίζω ότι κάνει λάθος, ένα σοβαρό λάθος ο Σαμαράς. Απευθύνεται στα άλλα κόμματα. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι πλέον παίζεται εκεί. Σε ποιον θα έπρεπε να απευθυνθεί? Νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθεί στον κόσμο εδώ που συμπαρέσεται και στους εργαζόμενους. Να απευθυνθεί με τον τρόπο που απευθύνθηκε και ο Ερντογάν εκτός το βράδυ? Όχι, βέβαια. με αυτό να απευθύνεται γενικά. Εμείς θα πολύψουμε, θα κόψουμε, θα σκοτώσουμε, θα πατάξουμε. Αυτό είπε. Έτσι. Εν ολίγες. Δείχνει ένα πρόσωπο το οποίο δεν το έχει. Δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει καν την πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή. Έχει καταρρεύσει η Νέα Δημοκρατία παντού. Δηλαδή ακόμη και στα πατρογονικά του εδάφη. Θεός να τα κάνει πατρογονικά του. Στη Μεσσηνία. Στη Μεσσηνία, κάτω, επειδή και ο Γαλαματιανός είμαι. Ναι. Είναι έξαλλη η Γαλαματιανή μαζί του. Εγώ πιστεύω ότι αν πρέπει να έχει μεραρχία ολόκληρη για να κατέβει κάτω. Στον Αύγουστο πήγε με 20 δημιουργίες πάντως. Ναι. Ελεγμένο. Να το ξέρεις, επειδή το Πάσχα ήμουν εκεί. Δεν είναι σχήμα λόγου το 20. Όχι, όχι. Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι, ναι. Όχι 19 ούτε 21. Θα σου πω με πόσους κατεβαίνει στην Πηλία. Ήμουνα κάτω το Πάσχα, συζητούσα ακόμη και με νεοδημοκράτες που είναι κάτω στην Νέα Δημοκρατία. Είχε κατέβει με 400 αστυνομικούς στην Πηλία, στο χωριό του. Στο χωριό. Λοιπόν. Είναι το κοινοχώρι τον Άπλιο. Μπράβο. Λοιπόν, μα αυτό ήταν και το ακροατήριό του, νομίζω, 20 δημιουργίες, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, εκτός από αυτούς που είχε μαζέψει από τον μηχανισμό του Μαξίμου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα... εμένα μου κάνει εντύπωση, πολύ θετική εντύπωση, το ψήφισμα που βγήκε χθες αργά το βράδυ, το είδα σήμερα το πρωί, τη συνέλευση των εργαζομένων σωματείων και της ΠΟΣΠΕΤ, ότι πλέον ξεκαθαρίζεται και η θέση των ίδιων των εργαζομένων, το πώς θέλει να το πάνε η ιστορία, αυτό που συζητάγαμε και τις προηγούμενες μέρες, οπότε πλέον οι εργαζόμενοι παίρνουν την πρωτοβουλία γιατί θέτουν το πλαίσιο. Μέχρι τώρα ήταν ένας αμυντικός αγώνας, τώρα μετεξελίσσεται σε επιθετικό αγώνα, με την έννοια ότι μπαίνει το πλαίσιο και το βάζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Έλεγα χθες, μιλώντας με ορισμένους συνεργαστές, ότι βέβαια εμένα το μυαλό μου, ξέρεις, δουλεύει και επικοινωνιακά. Ναι. Οι συνεργαστές έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους ίσως. Έλεγα ότι θα ήταν καλό να ανακοινώσουν σήμερα, αύριο, εν πάση περιπτώσει, που έχουν τη συνάντηση οι τρεις μεταξύ τους, ένα νέο διοικητικό συμβούλιο. Το οποίο να αναλάβει καθήκοντα. Σήμερα. Οι εργαζόμενοι. Και να ανακριθεί η Βουλή μετά από ένα μήνα να ορίσει το πλαίσιο. Τα μυαλά μας επικοινωνούν. Γιατί είναι αυτό το πράγμα που σκεφτόμουν σήμερα το πρωί ερχόμενος. Και επειδή θα υπάρξει μια συνάντηση τώρα το μεσημέρι. Ξέρω πολλούς ότι θα το προτείνουν αυτό. Και επίσης είναι καλό για τον κόσμο, με την έννοια ότι όλος ο ελληνικός λαός θα δει τι ακριβώς εννοούν οι εργαζόμενοι. Βεβαίως. Όταν λένε κοινωνικό συμβούλιο. Να δείξουν το πώς. Αυτά τα άτομα τα οποία θα διοριστούν. Ένα διοικητικό συμβούλιο ανοιχτό στην κοινωνία. Δηλαδή να συμμετέχουν συλλογικότητες και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι. Φαντάζομαι. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς εσείς πώς το έχετε σκεφτεί. Εγώ σκεφτόμουν να διοριστούν, για παράδειγμα, 3 άτομα από τη Βουλή, 2 από τη αντιπολίτευση και 1 την αντιπολίτευση. Άρα, ένας από τη Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι η Σοφία η Βούλτεψη, που είναι και δημοσιογράφος και κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ένας και από να κάθε κόμμα, εδώ, δηλαδή. Να δείξει τι ακριβώς θέλει. Ο δεύτερος, για λόγους ισορροπίας, θα μπορούσε να είναι από το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, ο Κώστας Σκανδαλίδης. Και αν θέλει το ΠΑΣΟΚ, δεν του αρέσει ο Σκανδαλίδης, να ψηφίσει άλλο νόμο στη Βουλή και να διορίσει άλλο πρόσωπο στη θέση του Σκανδαλίδη. Ναι. Ή από τη Δημοκρατική Αριστερά, αν δεν μπει από το ΠΑΣΟΚ, κάποιο άλλο πρόσωπο. 3 άτομα από την αυτοδιοίκηση. Ένα να τον επιλέξουν οι περιφερειάρχες, έναν οι δήμαρχοι και ένα οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως λέγονται, η κοινωνία των πολιτών γενικά. Ναι. 3 τα συνδικάτα και έναν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Ναι. 10. Και έτσι να μοιραστούν και οι μετοχές. Ναι. Ώστε να πάψει να είναι ιδιοκτήτης, όπως λέγαμε και προχθές, ο κύριος Τουρνάρας, και να μετατοπιστεί σε μια μορφή κοινωνικής ιδιοκτησίας το καθεστώς. Και εν πάση περιπτώσει, έτσι θα δώσουν και δείγμα γραφής από τα πρόσωπα που θα επιλέξουν οι εργαζόμενοι, με την προϋπόθεση ότι θα αποδεχτούν το διορισμό τους. Ναι, προφανώς. Ναι. Προφανώς. Να δείξουν ότι δεν εννοούν ότι θα είναι, ξέρω εγώ, όλοι οι δεξιοί ή όλοι οι αριστεροί ή όλοι δεν ξέρω εγώ τι. Όχι, θα είναι της κοινωνίας. Της κοινωνίας άνθρωποι. Και όποιος διαφωνεί με τα πρόσωπα, προτείνει άλλα.
Σωστό. Άμα δεν του αρέσει η βούλτευση, α πούμε, α βάλουν το Βορύδι. Ναι. Τον Μιχαλολιάκο. Τον Μιχαλολιάκο. Ναι. Ωραία, αδερφέ, εντάξει. Δεν επιμένουμε. Okay. Εμείς προτείνουμε τη βούλτευση, α πούμε. Εσείς βάλτε ποιο θέλετε. Σωστό, είναι καλή σκέψη αυτή. Αν και εγώ είμαι υπέρ του πιο κοινωνικού χαρακτήρα. Δηλαδή η Βουλή, ας πούμε, έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο να εκφράζει ή θα έπρεπε να εκφράζει την πολιτική θέληση του ενός λαού. Ναι. Από εκεί και πέρα, ένας κοινωνικός οργανισμός, όπως θα έπρεπε να είναι ο φορέας, θα πρέπει να εκφράζει απευθείας την κοινωνία. Και άρα θα έπρεπε να έχει τις κοινωνικές συλλογικότητες ως εκπροσώπηση. Είτε αυτό αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε συνδικάτα, είτε την κοινωνία των πολιτών όπως τη χαρακτηρίζεις. Ακόμη και σαν προσωπικότητες κύρους. Ναι. Δηλαδή, θα ήταν ενδιαφέρον, ας πούμε, να βάλεις κάποιους ομότιμους καθηγητές συνταγματικού δικαίου που έχουν δείξει την ιδιαίτερη ευαισθησία τους για τη δημοκρατία. Ας πούμε, το Μανιτάκι δεν τον έβαζα ποτέ εγώ. Τώρα πια. Τώρα πια. Με βάση την προηγούμενη πολιτεία του, όμως, θα ήταν επιλέξιμο. Ναι, αν ήταν πριν μπει. Αυτό βεβαίως το συζήταγες. Αλλά, ας πούμε, τον κύριο Κασιμάτη, παράδειγμα. Ναι. Που είναι και μια. Εμβληματική προσωπικότητα έτσι, του πανεπιστημιακού χώρου. Ναι. Και δεν μπορεί να σε κατηγορήσει και κανένας ότι επιλέγεις. Είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος, δηλαδή με την έννοια. Βεβαίως, το πώς. Αλλά η στάση του απέναντι στη δημοκρατία, τα δημοκρατικά δικαιώματα, το ότι καταπατάτε αυτή την εποχή και όλα αυτά. Είναι ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά ήταν φωτεινός φάρος, όχι μόνο στην επιστήμη του, αλλά γενικότερα στην κοινωνία. Θα μπορούσαμε να βρούμε αντίστοιχα τέτοιους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνεις. Όχι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πράξη φτιάχνεις μια μορφή κοινωνικού ελέγχου. Γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχεις Διοικητικό Συμβούλιο. Με ποια λογική? Εγώ τώρα επειδή. Έχω την εμπειρία των εταιριών. Ναι. Μου πάει εσύ αλλού το πιάνο. Φτιάχνει το νομοσχέδιο τώρα. Λοιπόν, εγώ με την έννοια πια. Το σκεφτόμουν ως μεταβατική λύση, ας πούμε. Εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι. Με βάση δηλαδή τον κανονισμό της ΕΡΤ για το συγκεκριμένο ναι. Διοικητικό Συμβούλιο. Το οι εργαζόμενοι διορίζουμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Σωστό, το κατάλαβα. Αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο παρεμβαίνει, έχει το δικαίωμα με την υπάρξη δομή να παρεμβαίνει στην καθαυτό δουλειά της ΕΡΤ. Εκεί όμως οφείλεις να τηρήσεις τη φυσική ιεραρχία. Ναι, και να τη διαφυλάξεις. Και λοιπόν, να επιλέξεις από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και τους διευθύνοντες συμβούλους. Βεβαίως, ναι. Και τους διευθυντές κλπ. Αλλά γι' αυτό και δεν θέλω Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο να παρεμβαίνει. Θέλω όργανο κοινωνικού ελέγχου. Γιατί δεν θα είναι πια ανώνυμη εταιρεία. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ένα όργανο κοινωνικού ελέγχου που χαράζει στρατηγική. Και είναι η δικλίδα ασφαλείας ότι δεν θα χάσει τον προσανατολισμό. Έτσι. Η ΕΡΤ θα είναι ένα επιτελικό όργανο. Έτσι, που θα δίνει οδηγίες. Δεν θα σου λέει εσένα, σαν διευθυντή ειδήσεων, τι θα παρουσιάσεις, αλλά αν μου παρουσιάζεις συνέχεια τον ίδιο και τον ίδιο εργαμότο, θα σου βάλει ένα βέτο, θα σου πει κάτσε, με υπάρχει θέμα. Να. Και μετά να υπάρχει μια γενική συνέλευση, όπου πραγματικά να τίθεται το θέμα και να λέγεται ότι αυτός ο τύπος, ας πούμε, έχει κάνει αυτά. Και να μπορέσει να τα επεξέρχεται. Πριν τσακίσει η Θάτσερ τον αυτόνομο BBC, που ήταν δύναμη εκφύσεως εκείνη την εποχή, και εξαιρετικής ποιότητας, όχι μόνο δισογραφία, τη δημοσιογραφία τη συζητά, αλλά και σε όλε τι παραγωγέ τη. Το πρότυπο τη αυτοδιαχειριζόμενου BBC, που είχαν φτιάξει παλιά οι εργατικοί κτλ. Στη δεκαετία του 60, είναι ένα στοιχείο που μπορεί να πάρει στοιχεία. Έτσι. Για το πώ συγκροτείται αυτό το πράγμα. Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει, φαντάζομαι το ξέρει, δεν υπάρχει ΕΣΥΑ ή Ένωση Δημοσιογράφων. Είναι κολεκτίβε δημοσιογράφων και είναι αυτοδιαχειριζόμενε κολεκτίβε σε όλα τα μέσα. Λοιπόν, που το έχει επιβάλει ακριβώς η λογική της αυτοδιαχείρισης των ειδήσεων στο BBC. Ναι, και σε όλες τις χώρες υπάρχει αντίστοιχος θεσμός, αν και είναι διαφορετικός. Βεβαίως. Ανάλογα με την ιστορική εξέλιξη της κάθε χώρας και πώς. Τους σχετισμούς δύναμης που είχαν επιβληθεί σε κάθε ιστορική εποχή. Αλλά και στη Σουηδία και στις άλλες σκανδιναβικές χώρες υπάρχει τέτοιος έλεγχος και του περιεχομένου. Δηλαδή, μια εφημερίδα δεν μπορεί να αλλάξει γραμμή. Και μιλάμε για εφημερίδες τώρα. Σωστό. Εδώ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή, έτσι, όχι για δημόσια τηλεόραση. Ναι. Ούτε η εφημερίδα δεν μπορεί να αλλάξει. Μα εγώ νομίζω ότι αυτό τρέμουν και οι καναλάρχες. Δηλαδή, πέρα από το ότι δεν θα μπορούν να μοιραστούν τα ημάτια του πιο πλούσιου μέσου μαζικής ενημέρωσης, που εκ των πραγμάτων είναι η ΕΡΤ. Αλλά αν δώσει το κακό παράδειγμα. Ανοίγει ο βασικός τρίγωνος. Ναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό όμως είναι που χρειαζόμαστε. Αυτό, ναι. Ως χώρα, δηλαδή ως μέσο. Τώρα ο σκοπός μας είναι να πάρθει πίσω η απόφαση για την ΕΡΤ. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι μέσο για να ανακτήσει κάποια στιγμή. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι. Κυριαρχία της. Μα κοίταξε, και εγώ χθες που κατέβηκα κάτω στον προάβλιο χώρο και μαζεύτηκε κόσμος και συζητάγαμε.
Και μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Το ερώτημα είναι αυτό. Να σου πω, επειδή είναι καχύποπτος ο κόσμος και δεν έχει άδικο. Όχι, βέβαια. Με τόσα που έχει δει. Έτσι, μπράβο. Το ερώτημα που μου κάνανε όλοι, λες και εγώ εκπροσωπούσα τους εργαζόμενους. Μου λέγανε, μας διασφαλίζουν ότι άμα τους κουνήσει μαντιλάκι ο Σαμαράς, δεν θα μας πουλήσουν. Πώς θα το διασφαλίσουν αυτό, δεν γίνεται. Πρακτικά δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αλλά το να σου πει, ας πούμε, αυτό χτίζεται μέρα-μέρα. Έτσι, μπράβο. Αυτό το προσπαθούσα. Αυτό σου έλεγα και εγώ. Αλλά από την άλλη μεριά είναι η υποψία. Να έρθω, να στηρίξω, να βοηθήσω, αλλά μην μου πουλήσει, αδερφέ. Αυτό. Λογικό. Αλλά εγώ νομίζω ότι όσο κρατάει η ΕΡΤ, όσο δείχνουν την αποφασιστικότητα του εργαζόμενοι, όσο κάνουν τέτοια βηματάκια σαν και αυτά που συζήτησαμε πριν, τόσο περισσότερο θα πείθεται η κοινωνία, τόσο περισσότερο θα συμμετέχει, τόσο περισσότερο θα είναι ένθερμη στο να διατηρηθεί. Και ελπίζω, ίσως, δεν ξέρω, στο βάθος του μυαλού μου έχω και τη σκέψη ότι ίσως, ρε παιδιά, επιτέλους αυτό αποτελέσει τη θριαλίδα που χρειάζεται ολόκληρη η κοινωνία για να γλιτώσουμε. Γιατί εδώ μιλάμε να γλιτώσουμε, έτσι δεν είναι. Να διασωθούμε. Έτσι, είναι ακριβώς. Η πραγματική διάσωση. Τώρα, αφού δεν έχουμε και το περιεχόμενο της ομιλίας του Σαμαρά, εγώ τουλάχιστον δεν το έχω. Έχω κάτι περιλήψη μονάχα και κάτι ιδέες που έχω πάρει από κάποιες αναρτήσεις συναδέλφων, ναι, οι οποίοι είναι απεργοί όμως, και ως εκ τούτου δεν ξέρω αν ήταν παρόντες ή όχι. Μάλλον ναι, δεν ήταν παρόντες. Ναι. Αυτοί από δεύτερο χέρι μας τα μεταφέρουν. Απλά μας είπαν, καθώς ερχόμασταν τώρα, μας είπαν ότι ένα απόσπασμα παίχτηκε από την ΕΡΤ εδώ. Ένα απόσπασμα. Εδώ που του... είμαι δεν έχω βρέχω τηλεόραση. Ναι, μας είπαν αυτό το πράγμα. Οπότε τι είχαν στείλει, link είχαν στείλει, είχε φορτίσει το Μαξίμου. Όχι, είχαν βάλει αστυνομικούς και γύρω-γύρω από τον ΟΤΕ ναυπλίου. Άρα τα δώσανε με οπτική ίνα. Κατάλαβα. Το υλικό που είχε το ιδιωτικό συνεργείο. Εδώ δεν είναι τεράστιο ζήτημα. Εδώ δεν ξέρω αν το στείλανε όμως, πώς το πήρα, κάπως το πήρα. Μας είπαν ότι έπαιξαν ένα απόσπασμα. Ναι. Το οποίο μετά σχολιάστηκε βεβαίως από τους δημοσιογράφους. Αλλά εδώ δεν υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Δηλαδή, για τον ΟΤΕ, για τη χρήση για του. Για τον ΟΤΕ. Αυτό συζητάγαμε προηγουμένως με τον κόσμο του. Είναι τρομερό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι μου λέγανε και στρατιωτικοί που είχαν έρθει αρκετοί και χθες, μου λέγανε ότι όλες τους κωδικούς ασφαλείας του δικτύου επικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων τις έχει η Deutsche Telekom. Ναι. Στην πραγματικότητα. Να το καταλάβουν οι ακροατές. Δεν έχουμε αυτό δυνατότητα άμυνας. Είναι έτσι αυτό το πράγμα, έτσι. Και με την εκχώρηση της ΕΡΤ, δηλαδή, με τη διάλυση της ΕΡΤ. Με την τεχνολογία, το ξαναλέω αυτό που είπες, για να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί εγώ το ξέρω από άλλο ρεπορτάζ. Ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητήσαμε πριν. Με την τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν είναι ανάγκη να είναι εντός ελληνικής επικράτειας αυτός, όχι, ο οποίος ναι, από το Βερολίνο μπορεί να είναι. Από το Βερολίνο. Ναι, ναι, ναι. Με ένα κουμπάκι και τελείωσε η ιστορία. Όλες οι επικοινωνίες των ενόπλων δυνάμεων. Και όχι μόνο αυτό, με τη διάλυση της ΕΡΤ, στο Πεντάγωνο υπάρχει ένα κλειστό δωμάτιο το οποίο είναι η διαχείριση κρίσεων. Ναι. Όλα τα γενικά επιτελεία έχουν. Στη διαχείριση κρίσεων, εκτός από τις τηλεπικοινωνίες, υπάρχει και εικόνα real time. Δηλαδή, εικόνα που μεταδίδεται για να μπορέσει να ξέρει αυτοί που διαχειρίζονται τις κρίσεις να βλέπουν τι γίνεται. Ναι. Αυτό είναι μάλιστα, μέσω του δικτύου. Το κέντρο επιχειρήσεων είναι στο δεύτερο υπόγειο, το κέντρο επικοινωνιών στο τρίτο υπόγειο. Έτσι, γιατί είναι ακόμα πιο απόλυτο. Ακριβώς, βεβαίως, ναι, για να προστατεύεται. Αυτό το real time εικόνα έρχεται μέσω ΕΡΤ, του συγκεκριμένου δικτύου που έχει η ΕΡΤ. Διαλύοντας την ΕΡΤ, χάνει τη δυνατότητα αυτή, το χάνουν οι ενόπλες δυνάμεις τη δυνατότητα αυτή ή πρέπει να την αγοράζουν από κάποιο ιδιώτη. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει σαν χώρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Επίσης, εντελώς συμβολικά, αυτό σημαίνει ότι μέρος των ενόπλων δυνάμεων, έστω μικρό, έστω αυτό που αφορά ένα κρίσιμο όμως μέγεθος των επικοινωνιών, έχει ήδη ιδιωτικοποιηθεί. Βεβαίως, με αυτόν τον τρόπο. Σωστό. Εφόσον δεν το κάνει η ΕΡΤ, αλλά το κάνει ένας ιδιώτης. Σωστό. Είναι ιδιωτικοποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Σωστό. Στην πραγματικότητα, το οι ενόπλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή, εάν θέλει οποιοδήποτε ιδιώτης ή ξένο κράτος ή ξένη δύναμη που ελέγχει τον ιδιώτη ή δεν ξέρω και ό,τι άλλο μπορεί να συμβαίνει, δεν έχει δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων και δεν έχει δυνατότητα ούτε καν ουσιαστικού ελέγχου των συνόρων ή των παραμεθόριων μονάδων, εάν συμβεί ομιγέννητο κάτι. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι οι αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου δεν έχουν βγάλει κουβέντα. Δηλαδή, ενώ το ξέρουν,
Είναι κάτι το οποίο συζητιέται έντονα στο Πεντάγωνο. Όλοι οι αξιωματικοί είναι... έχουν φρικάρει, να το πούμε έτσι, με αυτή την εξέλιξη. Δεν βγαίνει κανένας από δάφτους τους αστεράτους να πούνε το αυτονόητο. Και λέω το εξής. Και έχουν τον τρόπο να το κάνουν. Βεβαίως. Με εύσχυμο τρόπο. Βεβαίως. Υπάρχουν οι απόστρατοι. Είναι η φυσική ηγεσία. Υπάρχουν πολλοί. Είναι η φυσική ηγεσία, ορκίζονται. Δεν είναι απλά έτσι, τα πράγματα και έχουν ρόλο. Επίσης το ίδιο ισχύει και για την ΚΥΠ, για την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ναι, εάν έχουν παρόν... συνέστηση τη αποστολή του, προς το παρόν να παρακολουθούν κινητά τηλέφωνα στο εσωτερικό. Ούτε να κόβουν το σήμα της ΕΡΤ, γιατί έτσι. Η ΚΥΠ το κόβει, έτσι. Τους δορυφόρους κτλ. Και στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε να έχουν κάνει εκθέσεις και να έχουν φροντίσει ώστε οι εκθέσεις να πιάσουν τόπο. Εγώ αρχίζω για να ρωτιέμαι τελικά ποιος ελέγχει αυτούς τους μηχανισμούς. Εγώ πιστεύω ότι πλέον δεν ελέγχονται ούτε καν από την Ελλάδα. Με ό,τι σημαίνει Ελλάδα. Και δηλαδή... ιστορικά. Καλά, αυτό το ξέρουμε. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα πλέον εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε ένα εχθρικό κράτος. Σαν Έλληνες πολίτες. Είμαστε σε ένα εχθρικό κράτος. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η μάχη που δίνεται εδώ. Και χρειάζεται ο κόσμος αυτό να το ξαναεπαναλάβουμε τουλάχιστον. Χρειάζεται αυτή η συμπαράσταση. Συμπαράσταση δεν είναι συμπαράσταση στον εργαζόμενο απλά που χάνει τη δουλειά του. Είναι συμπαράσταση σε μια μάχη που δίνεται, που μπορεί να αποδεχτεί κέρια σημασία για το μέλλον αυτού του τόπου. Το άμεσο μέλλον, όχι το μακρινό, το άμεσο. Γι' αυτό μπορούμε να χάσουμε τον μπανάκι μας μια φορά. Κανένα πρόβλημα. Και δύο και τρεις, προκειμένου να κερδίσουμε τη χώρα μας. Αυτό είναι νομίζω πιο πολύτιμο. Και τα υπόλοιπα είναι απλώς, ας πούμε, για τη διαχείριση του πράγματος για να γίνεται βαβούρα και να χάνουμε το στόχο το πραγματικό. Δηλαδή τώρα αυτό που βλέπω ότι έλεγε ο Σαμαράς στο Ναύπλιο, ότι μαζί με τους άλλους δύο συμφωνήσαμε να διώξουμε 2.000 από το δημόσιο, με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη δηλαδή, και αν όχι παραδειγματικά τους βολεμένους της ΕΡΤ, ποιους. Να απαντήσω εγώ σε αυτό. Αυτό ναι. Λέω να απολυθούν όλοι οι κυβερνητικοί, πάνω από 37.000 αργόμισθους σε πολιτικές θέσεις ολόκληρου του δημόσιου τομέα, που αποτελούν το 35% των λειτουργικών εξόδων του κράτους. Να τους απολύσουμε. Να απολύσουμε πρώτα αυτούς, με πρώτο και κύριο το Σαμαρά, και μετά να συζητήσουμε για το ποιος άλλος είναι αργόσκολος και να δούμε πώς, αν δεν μπορούμε να το αποσχολήσουμε ορθολογικά, σε ένα ορθολογικό δημόσιο που θα πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία, να δούμε τι μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί και δεν είναι λύση, σε πετάω και πήγε κόμπο στο λαιμό σου, αν σε μια ευνομούμενη πολιτεία πρέπει να του δώσει μια διέξοδο. Δεν κάνεις για το δημόσιο, κατανοητό. Βεβαίως, αν βάλουμε στάνταρ ψηλά, δεν μπορεί να είναι οποιοδήποτε στο δημόσιο. Ναι, σωστά. Λοιπόν, αλλά να έχει διέξοδο. Όχι τον πετά στην ανεργία και κόμπο στο λαιμό σου. Ναι, για λόγους ανθρωπιστικούς όμως πρέπει να μας πεις και τι θα κάνουμε στους 37.000 αργόσκολους. Νομίζω ότι μπορούμε να τους δείξουμε την πόρτα της χώρας. Και να φέρουμε πίσω τους μηχανικούς και τους τεχνικούς και τους γιατρούς που φύγανε από αυτή. Λέω να τους πάρει η Μέρκελ. Να τους πάρει η Μέρκελ, να τους πάρει. Να φέρουμε πίσω τους Έλληνες μετανάστες. Ναι, βεβαίως. Ναι, τα παιδιά μας δηλαδή. Τα οποία αναγκαστήκαν και σηκώθηκαν και φύγανε. Και τα άλλα παιδιά που ετοιμάζονται τώρα να φύγουν. Να φύγουν οι αργόσχολοι, οι εκπεπιθήσεως και θέσεως αργόσχολοι, που τους περισσότερους που έχω γνωρίσει, ούτε κλητήρες τρίτης διαλογής δεν τους διορίζει, που δεν μας κάνει τίποτα ο κλητήρας και δουλεύει φοβερά, έτσι, δεν το λέω. Με αυτή την έννοια. Καμιά δουλειά δεν είναι τροπή. Αλλά δεν είναι δυνατόν να κυβερνά αυτόν τον τόπο οι ρεμπεσκέδες. Ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η κοινωνία, το πραγματικό περιθώριο να είναι σε θέση Γενικών Γραμματέων, Συμβούλων και όλα αυτά τα πράγματα. Σου λέω είναι 37.000 και απορροφούν το 35% των λειτουργικών εξόδων του κράτους. Να τους απολύσουμε όλους αυτούς και μετά να συζητήσουμε. Και μαζί να φύγει και ο κύριος Ράιχερμπαχ, η Τρόικα, θα τα βολέψουμε εμείς. Αν κάτσουμε τώρα και δούμε σε κάθε τομέα και πούμε μαζί με τους εργαζόμενους τι μπορούμε να κόψουμε και πώς μπορούμε να το λογικοποιήσουμε, μέσα σε ένα 24ωρο θεωρητικά, σε μηδέν χρόνο, θα ορθολογικοποιηθεί με τέτοιο τρόπο το κράτος που και για την κοινωνία θα δουλεύει πιο αποτελεσματικά και με πιο ολοκληρωμένο τρόπο και θα ρίξει τρομακτικά και τα κόστη του εκεί που οφείλει να ρίξει. Γιατί σε ορισμένες κατηγορίες πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες. Ναι, όπως είναι για την υγεία, την παιδεία, έτσι, και άλλα πολύ κρίσιμα ζητήματα. Αλλά πάντως, για παράδειγμα, σε οργανισμούς όπως είναι η ΕΡΤ, δεν διεκδίκησαν ποτέ οι εργαζόμενοι, ούτε μέσα από τους συλλογικούς τους φορείς, οι οποίοι δεν είναι ούτε προχωρημένοι, ούτε ακροαριστεροί, ούτε αναρχικοί, είναι από όλους τους ιδεολογικούς χώρους, δεν διεκδίκησαν ποτέ παρά συλλογικές συμβάσεις.
Ακριβώς, ναι. Τα μεγάλα μεροκάματα, τα 10 και τα 20 και τα 30 χιλιάδικα, ναι, είναι για τους εκλεκτούς της Ελλήνης. Οι φυτευτοί. Ναι. Οι φυτευτοί. Οι υπόλοιποι διεκδικούν συλλογική σύμβαση. Ναι, ακριβώς. Τα στοιχειώδη. Τα στοιχειώδη. Τα στοιχειώδη. Και μάλιστα χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, με εξαίρεση τους φυτευτούς και τους μέταρους που παίρνανε δουλειές εξωτερικές και τα λοιπά, που δεν χρειάζεται να τις πάρουν, αλλά όλο το δημόσιο τομέας. Εγώ όταν είχαν γίνει μεγάλες κινητοποιήσεις και καταλήψεις υπουργείων, είχα βρεθεί, που είχαμε κάνει και τότε με την εκπομπή ΑΕ, μέσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μας δώσαν τα στοιχεία των λειτουργικών εξόδων του Υπουργείου και κουφαθήκαμε. Ο υπουργός, οι εξωτερικές δουλειές που έδινε ο ίδιος μαζί με τους συμβούλους του, κόστησαν 14 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, όταν όλο το υπόλοιπο Υπουργείο, το προσωπικό, οι δουλειές που όλο το προσωπικό, κόστησε 12 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, έτσι. Δηλαδή τρελαίνεσαι, λες. Και αυτός είναι ο κανόνας. Αυτός είναι ο κανόνας, ναι. Άρα είναι, φτιάχνεται εύκολα. Φτιάχνεται εύκολα αυτή η ιστορία, αρκεί να τελειώσουμε αυτή την ιστοσημωρία που έχει κατασταθεί σε αυτή τη χώρα. Και την τεμαχίζει και τη διαλύει. Μάλιστα. Δημήτρη Καζάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε, υποθέτω, γιατί σε βλέπω έτσι και εσύ κατοικοεδρεύεις πλέον εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το παρόν μας όλοι οι Έλληνες. Δηλαδή, όσοι όχι, είναι συμβολικό αυτό και τα σωματεία όλα και τα δικά μας βέβαια. Εδώ χτυπάει η καρδιά όλης της κοινωνίας. Βεβαίως. Έχουμε μεταφέρει όλοι εδώ τα γραφεία μας, τα σπίτια μας. Και έτσι πρέπει, έτσι νομίζω. Πρέπει. Και έτσι πρέπει. Και να ξέρεις, ανεξάρτητα με το αν η κοινωνία είναι όλη εδώ ή όχι, με την καρδιά της και το μυαλό της είναι εδώ. Φαίνεται από την τρομακτική θεαματικότητα που έχει η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι γίνεται αυτή η ιστορία με τα σήματα της που πέφτουν, ανεβαίνουν και όλα αυτές τις ιστορίες. Και σήμερα, λογικό, σήμερα δεν έχει καθόλου. Ναι. Έχει πέσει εντελώς. Ναι. Ζήτω η ΑΕΠ. Ναι, τα κατάφερε. Ναι. Μετά από 6 μέρες. Κατάλαβε, είναι εθνική υπηρεσία, λέγεται. Πιανού έθνους δεν ξέρουμε. Το ψάχνουμε, αλλά είναι εθνική υπηρεσία. Ναι. Παρόλα αυτά, πάντως, μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι. Αν θέλω εγώ, τουλάχιστον από αυτά τα μηνύματα που έρχονται μόλις πούμε κάτι. Χθες ήμουν με ομογενείς που είχαν έρθει εξ επιτούτου από τις ΗΠΑ και μου είπαν ότι έχει γίνει ο χαμός, ειδικά στην αμερικανική ομογένεια. Έχουν συνδεθεί μέσω ίντερνετ και τα λοιπά, έχουν μεγαλύτερη. Πρέπει να είναι χιλιάδες οι ιστοσελίδες. Μιλάμε, γίνεται χαμός ολόκληρο τον κόσμο, όπου υπάρχει Έλληνας. Πρόσφατα, μάλιστα, μου λέγανε σε μια δημοκρατία που είναι στην ιστορική που βυθίζεται, κάτι είναι ισοτικό σύνδεσμο. Κάθε χρόνο χάνει μισό μέτρο. Ναι, ήταν και εκεί, ρε παιδί μου. Προφανώς δεν νοείται, δηλαδή. Είχε μεταδώσει, το λέγανε οι τεχνικοί που κοιτάνε το χάρτη. Είναι εντυπωσιακό. Όλος ο πλανήτης είναι στο ρυθμό της ΕΡΤ, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η πραγματική ευκαιρία που δίνεται σήμερα. Πρώτα και κυρία για μας, για το λαό μας δηλαδή. Αυτό είναι το ζήτημα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, προς το παρόν θα γυρίσουμε.